Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν τη δισογραφία. Καλησπέρασουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρή. Και να ξεκινήσουμε με τον σεισμό στην Αλβανία. Ο σεισμός στην Αλβανία, εικόνες τραγωδίας, μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους, εκατοντάδες τραυματισμένοι, πάνω από 20 νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και να πούμε ότι χθες επισκέφθηκε και την Αλβανία, το Διράχιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα. Και μεγάλη συνεισφορά βέβαια της ελλαδικής πλευράς, η οποία αμέσως έστειλε εθελοντές για να μπορέσουν και αυτοί να συνεισφέρουν στο έργο βέβαια των απεγκλωβισμένων. Αλλά είχαμε και σεισμό σήμερα στα Αντικήθερα που τα ακούνησε και τη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Η μέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε η σημερινή στην Αλβανία. Την επομένη του σεισμού των 6,4 Ρίχτερ, που άφησε πίσω του νεκρούς, τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Χάσαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά σώσαμε επίσης πολλές, είπε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο των Τιράνων χθες βράδυ για να δει τραυματίες. Δυστυχώς, τόνισε, ο απολογισμός των απολειών δεν είναι οριστικός. Αυτά ήταν τα σημαντικά ζητήματα. Οι εικόνες που βλέπουμε, Δημήτρη, από χθες το βράδυ πραγματικά σοκάρουν στην κυριολεξία. Βλέπουμε πολλούς εγκλωβισμένους. Ας ευχηθούμε βέβαια σε κάποια στιγμή να σταματήσει ο κατάλογος των θυμάτων και να σταματήσει και ο κατάλογος των τραυματιών. Γιατί είναι πολλές εκατοντάδες οι τραυματίες. Πάντως, αλληλέγγυη η χώρα μας εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρόμοια ο Υπουργός αλλά και η συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης. Είχαμε συνέχεια όμως όσον αφορά την σεισμική ακολουθία. Αυτή τη φορά στην χώρα μας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ, 39 χιλιόμετρα νότια-νοδιοδυτικά των Αντικυθύρων, σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 9:23 πρώτα λεπτά. Και αν και ο σεισμός σημειώθηκε πάρα πολύ μακριά σε σχέση με τη Δυτική Μακεδονία, ωστόσο έγινε πολύ αισθητός. Στην κυριολεξία, Δημήτρη, ήταν πολύ αισθητός και μάλιστα είχε και λίγο μεγάλη διάρκεια. Καταρχήν, εγώ δεν το κατάλαβα που πάντα καταλαβαίνω έτσι σχεδόν. Όχι, εγώ δεν εσύ με ενημέρωσες. Ήταν πρωί, ναι, σου πήρα τηλέφωνο αμέσως. Και μου κάνει εντύπωση πάντως από τόσο μακριά, δηλαδή να κουνηθεί περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αισθητός. Τα Αντικήθυρα, καταλαβαίνεις, οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα σε μια ευθεία γραμμή. Το Kozan.gr είναι αμέσως έβγαλε τον σεισμό και εκεί παρεξενέθηκαν όλη η περιοχή Δυτική Μακεδονία όπως κουνηθήκαν. Μάλιστα. Ας πούμε ότι και το είπε χθες και ο κύριος Τσάπανος, να μην ανησυχούμε από τους μετασεισμούς στην Αλβανία, ειδικά στην περιοχή της Φλώνας, να μην υπάρχει ανησυχία. Βέβαια, ο κύριος Λέκας είχε δηλώσει ότι εκτιμούσαμε ότι ο προηγούμενος σεισμός, ο μεγάλος σεισμός που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία, θα ήταν ο μεγάλος σεισμός. Τελικά πέσαμε έξω. Ο μεγάλος σεισμός ήταν ο χθεσινός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να φύγουμε από το θέμα αυτό. Θα πάμε τώρα στη ΔΕΔΑ. Τελικά απάντησε με έγγραφο η ΔΕΔΑ στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, όσον αφορά το φυσικό αέριο και τα δίκτυα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς λέει και να βλέπουμε και το έγγραφο. Καταρχήν, τώρα εδώ περιμένουμε με αυτό το έγγραφο να δούμε τι θα πούν και οι δήμαρχοι, οι οποίοι δημιουργούν έτσι και φωνάζουν όσον αφορά το φυσικό αέριο. Ναι, οι δήμαρχοι για το μεταξύ είχαν σιωπήσει στην κυριολεξία το προηγούμενο διάστημα. Ευτυχώς ήρθε και ανέδειξε το θέμα ο Γιώργος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, μετά από συνάντηση που είχε με στελέχη του ΔΕΣΦΑ. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Φωνάζει ο Δασταμάνης στα Γαρβενά, ο Κεμπαπτσόγλου από το Άργος Οριστικό και ο Κοριντζίδης από την Καστοριά. Τώρα με αυτό το έγγραφο δεν ξέρω τώρα τι θα πει κάποιος. Το να φωνάζουν δεν βγάζουν τίποτα. Δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτε. Το θέμα είναι να υπάρχει μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα και οι όλες διαδικασίες, ό,τι και αν δίνει από εδώ και στο εξής, να γίνει πάρα πολύ και να προχωρήσουν και στρατηγικά. Ωραία. Και πάντοτε μπαίνοντας μπροστά ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Πάμε να δούμε τι λέει το έγγραφο και να τώρα, το βλέπουμε ταυτόχρονα. Έχουμε μια απάντηση της ΔΕΔΑ στο αίτημα του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη για επίσπευση των εργασιών κατασκευής των δικτύων φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Τι λέει η απάντηση? Την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου οι εργασίες για την κατασκευή των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία να ξεκινήσουν έτος του 2020, δεσμεύεται γραπτός ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, κύριος Μάριος Τσάκας, προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη. Με γραπτή επιστολή του στις 22 Ιανουαρίου 2019, επισημαίνει τη δέσμευση αυτή με την προϋπόθεση ότι ο ΔΕΣΦΑ θα υλοποιήσει την πρόθεσή του να επισπεύσει τις εργασίες εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών στην θέση πορεία εντός του 2021. Η ίδια η σήμανση γίνεται από τον κύριο Τσάκα και για την περίπτωση του δικτύου που θα κουμπώσει εφόσον ενταχθεί στο σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ ο σταθμός αποσιοποίησης στον Περδίκα στην ομώνυμη τοποθεσία. Μάλιστα. Επιπλέον, βγήκε λόγος και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη για τη χρηματοδότηση του έργου. Ακόμη, σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Κασαπίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του και την ελπίδα του ότι και ο ΔΕΣΦΑ θα τηρήσει
τα υποσχεμένα σχετικά με την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών στη θέση Ποριά Καστοριάς και τη μία θέση των Περδέκα Ορδίας εντός του 2021. Τέλος, όπως τόνισε ο κ. Περιφερειάρχης, στις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με τους ενεργειακούς δήμους, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τεκμηρίωση του νέου σταθμού στον Περδίκα και την πρόθεσμη ολοκλήρωση των δύο και των δύο σταθμών στη Δυτική Μακεδονία εντός του 2021. Πλέον, βέβαια, και τη συγκεκριμένη απάντηση. Ωραία, πάμε τώρα. Μένουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είχαμε επισκέψεις σε κοινότητες του Δήμου Ορδέας. Πραγματοποιήσει ο Γρηγόρης ο Τζούμαρης. Θα τα δούμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Ο Γρηγόρης ο Τζούμαρης, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, έχει εγκαινιάσει έναν άλλο τρόπο επαφών και συνεργασίας μαζί με τους διάφορους κοινοτάρχες ανά την Αυτονομία Κοζάνης. Και αυτός είναι ο πιο αποδοτικός, θα τολμήσω να πω. Έρχεται σε επαφή μαζί τους, κουβεντιάζει, συζητάει μαζί τους, βλέπει ποια είναι τα προβλήματα, βλέπει τι του προτείνουν όσο αφορά την ιεράρχηση των προβλημάτων και μετά, επιστρέφοντας, συσκέπτεται με τα στελέχη, μιλά με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη, και αυτοί από μόνοι τους δίνουν και τις δικές τους ιεραρχίες και προχωρούν τα έργα. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ορδέας, Άγιο Χριστόφορο, Καριοχώρη, Σπηλιά, Αρμαγιά και τους προέδρους κυρίους Σαχινίδη Βαγγέλη, Κουτουκλέρ Παύλο, Κουρβουανίδη Κώστα και Σαγκελάρη Δημήτρη, επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Γρηγόρης Γιούμαρης. Τον κύριο Γιούμαρη συνόδευαν ο Διευθύντης του Τεχνικών Υπηρεσιών ο Κώστας Ογρίβας και η προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων κυρία Δέσποινα Καραγεωργίου. Μαζί τους είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, να δει ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και ποιες είναι οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά διάφορα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν άμεσα. Και νομίζω ότι είναι θετικές αυτές οι επαφές, οι οποίες θα πρέπει να επιπνώσουν σε όλο το φάσμα της Δυτικής Μακεδονίας για να μπουν, ανοίγω παρένθεση, στο παιχνίδι οι πάντες στην κυριολεξία. Τώρα λέγαμε ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Σερβίων Βελβεντού θα είχαμε έντονες καυγάδες, φασαρίες εκεί. Ήταν δήμαρχος ο Θανάης, ο Κοσματόπουλος, ο κ. Κωνσταντόπουλος. Τώρα βλέπουμε ότι στον απόϊχο αυτής της συνεδρίασης και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λείπουν οι κόντρες, οι αντιπαραθέσεις, οι φασαρίες με αφορμή την επίσκεψη Τσίπρα τώρα. Σωστά, ναι. Βρισκόμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα στην Δυτική Μακεδονία και στο Δήμο Σερβίων, όπου πραγματικά συμμετείχε σε μια έκτακτη συνεδρίαση, έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν παρόν όταν πραγματοποιήθηκε αυτή. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, όπως ήταν φυσιολογικό, τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του Ναστινού Αλέξη Τσίπρας τους αυτοδιοικητικούς της περιοχής και άκουσε ποια είναι τα προβλήματά τους. Αυτό όμως αποτέλεσε αφορμή να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στη συνάδελφο και υποψήφια για το Δήμο Σερβίων, τη Ρίτσα της Σπυρίδου, μαζί με τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Ελευθερίου. Είναι επικεφαλής Ελλάδος Αντιπολίτευσης, ναι. Η Ρίτσα της Σπυρίδου εκεί, ναι. Συγκεκριμένα, στον απόϊχο τώρα της προχθεσινής συνεδρίας, είχαμε σκληρή κόντρα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, του Νίκου Μπουγουάλο, με την κυρία Σπυρίδου. Εκφράζει όμως, είστε με τα καλά σας, ήρθατε πάλι φορτωμένοι, άιντε από εκεί πέρα, εγώ δεν είμαι στα καλά μου, γίνομαι ίσα με εσάς. Και πολλά ακόμα κοσμητικά επίθετα ακούστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά όμως δεν τιμούν τους αυτοδιοικητικούς. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες φασαρίες. Δεν ξέρω αν έχει κάτι για να πάμε να δούμε το βίντεο. Οι πολίτες θέλουν να έχουν αποτελέσματα. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μικρόβαλο.gr της ηλεκτρονικής ημερίδας, να πούμε ότι υπήρχαν βέβαια και εγκρίσεις θεμάτων, ομόφωνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπήρχε ανακοίνωση του Δημάρχου για προγραμματισμό μέχρι τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων με αποκλειστικό θέμα τα μάρμαρα Τάρνοβάλτου με την κατάθεση προτάσεων στη λογική της δημιουργίας συνεταιρισμού ή αναζήτηση στρατηγικού επενδύου, ο οποίος θα αναλάβει τη συλλογική χρήση με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εκπονήσει η αναπτυξιακή Δυτική Μακεδονία. Ναι, πρέπει να στηριχθεί η περιοχή, ναι. Γιατί το μάρμαρο χρειάζεται στήριξη από την κοινωνία. Πρέπει να πάμε στο διατάθα. Καλές οι πολιτικές αντιπαραθέσεις όταν κινούνται μέσα σε νορμάλ περιβάλλοντα, νορμάλ παιδεία και άγονες και χωρίς να προσφέρουν τίποτε όταν κινούνται έξω από την πραγματικότητα. Πάμε να δούμε το βίντεο όπου υπήρχε αυτή η σκληρή κόντρα μεταξύ Μπουκουβάλα και Σπυρίδου. Να διαγραφούν όλα αυτά που λέει η κυρία Σπυρίδου, γιατί είναι άσχετα με το θέμα μας. Εντάξει, καθίστε κάτω. Ήρθατε πάλι φορτωμένοι. Από πού ήρθατε πάλι? Πάλι φορτωμένοι. Εγώ στο φωτιστήριο όχι ήμουνα. Μάθημα κάνω πλέον από το μεσημέρι, ώρα 2. Εντάξει. Κάθε φορά έρχεστε, δεν ξέρω εγώ ποιος σας φταίει. Τέλος πάντων, δύο κουβέντες να πω. Ήσασταν ενημερωμένοι και συμφωνήσατε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο για τον κύριο. Για τον κύριο. Για τον κύριο.
γραμματέα, που δεν είχε πατήσει ποτέ στο γραφείο μου να ζητήσετε έστω μία ενημέρωση. Έτσι. Τι λέτε τώρα, είστε γραμματέας μόνο κατά τον τύπο. Ο Δήμιος, ή ο πρόεδρος, Έτσι, αυτό το παράδειγμα, το κακό παράδειγμα. Ακούσατε κύριε Ποντίκη. Ναι, λοιπόν, αφήστε τώρα τις ονοματολογίες. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα. Λοιπόν, ήσασταν ενήμεροι και συμφωνήσατε και... Καλά θα με αφήσετε να μιλήσω. Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Είμαι ο πρόεδρος. Γιατί εγώ όταν δεν είμαι στα καλά μου, γίνω ίσα με εσάς. Καταλάβατε τότε δεν. Τι λέτε τώρα πάλι. Το ανακατέψατε τώρα. Γίνομαι ανάγωγη. Λοιπόν, καταλάβατε. Πάμε. Πάμε. Εντάξει. Γίνομαι λοιπόν, ανάγωγη εκεί πέρα. Αυτό που κάνατε, αυτό που κάνατε με την ανακοίνωση την ημέρα της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα, 9.30 ώρα το πρωί, ενώ 12 ήτανε, χωρίς να με πάρετε ούτε καν ένα τηλέφωνο και να μου πείτε ότι εμείς θα απέχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε ένα τηλέφωνο για να μιλήσουμε για θεσμικά ατοπήματα. Έτσι, σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Ο Τσίπρα, αλλά πανελλαδικά θα διασύρονταν εξαιτίας σας ο Δήμος πανελλαδικά. Το καταλαβαίνετε. Αυτό να σου πω. Λοιπόν, για το άλλο, για το θέμα της πολιτικοποίησης, για το θέμα της πολιτικοποίησης του συνεδρίου. Της συνεδρίασης. Κομματική έχω να σας πω το εξής. Έχω να σας πω το εξής. Εάν η συνεδρίαση, εάν η ομιλία του κ. Τσίπρα γινόταν σε έναν οποιοδήποτε χώρο, δίχως την δική μας πλαισίωση, θα να ξέρετε ότι το 90% της κουβέντας θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ το 90% της κουβέντας ήταν τα προβλήματα του Δήμου. Αυτό το θεωρώ κέρδος. Αυτό το θεωρώ κέρδος. Με τα κόμματα. Έτσι. Χαρακτηρίζεται στο τέλος και κάνετε τη δουλειά των κακών δημοσιογράφων. Αυτοί που δεν έχουν έρευνα και βάζουν επικεφαλίδες ή αποφώνηση. Διορθώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα και σε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλάμε κι εμείς. Οι χαρακτηρισμοί θα λείπουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους συναδέλφους γενικότερα, ακόμα και της δικής σας παράταξης, αλλά κυρίως της δικής μου, θα έχετε, θα υπάρχει υποψή. Θα ξέρετε να σέβεστε το θεσμό. Ένα το κρατούμενο. Μην νομίζετε ότι μπορείτε να χαρακτηρίζετε παρατάξεις και ανθρώπους και να αντιγλιτώνετε. Λοιπόν, αυτό που συνέβη ήταν αυτό ακριβώς που είπε το γεγονός το ίδιο. Είχαμε έναν δήμαρχο να λέει: ευχόμαστε η αριστερά να γίνει μεγάλη σαν τον Αγιάκονα. Είχαμε μια κυρία Χιονία. Τα δεν είπατε τρεις φορές, τα είπατε, δεν σκάσατε. Τα λέω σαν γουστάρο. Έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Τώρα αλλάζουμε κλίμα. Η Δυτική Μακεδονία χάνει το τρένο. Αυτό είναι ο τίτλος του άρθρου παρέμβαση που κάνει η Γεωργία Ζιμπηλιάδου για την σιδηροδρομική Εγνατία. Πάμε να δούμε έτσι δύο-τρία αποσπάσματα της παρέμβασης της Γεωργίας Ζιμπηλιάδου. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη, έτσι τη τηλεφορεί το άρθρο παρέμβαση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Γεωργία Ζιμπηλιάδου. Η Δυτική Μακεδονία χάνει το τρένο. Η χαμένη ευκαιρία της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας με τη σιδηροδρομική Εγνατία. Εδώ ερχόμαστε πραγματικά, η κυρία Ζιμπηλιάδου στο άρθρο της παρουσιάζει, ας πούμε, την αναγκαιότητα ότι πρέπει η Δυτική Μακεδονία να βρίσκεται μπροστά, να προηγείται σε πολλά πράγματα και να μην χαθούν πολλές και μεγάλες ευκαιρίες. Μία από αυτές, βέβαια, είναι και η αξιοποίηση του τρένου στον τομέα των μεταφορών. Συγκεκριμένα στο άρθρο γίνεται λόγος για το τι ρόλο παίζουν οι μεταφορές στην Ελλάδα και σε κάποιο σημείο λέει ότι ο στόχος ήταν ότι μέχρι το 2030 το 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 χιλιόμετρων να αντικατασταθούν από το σιδηρόδρομο ή τα πλωτά μέσα και έως το 2050 το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 50%. Να πούμε ότι χαθήκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει έτσι εδώ φιλικά προς την κυρία Ζιμπηλιάδου να τη θυμίσω ότι στο κόμμα το οποίο ανήκει, το ΠΑΣΟΚ, ήταν πολύ εχθρικό παλαιότερα όταν αγωνιζόντουσαν κάποιοι. Καλή ώρα, Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης και ο αείμνηστος δήμαρχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Ηλίας Ευαγγελίδης, και δίνανε μάχη για την Εγνατία εδώ. Ήταν αρνητική επιμερών Κώστα Σιμίτη. Αυτό να το τονίσω. Αυτοί βάζανε και δημιουργούσαν προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού, παράλληλα βέβαια και η υλοποίηση της σιδηροδρομικής Εγνατίας. Πάντως είναι πολύ δυναμικές οι παρεμβάσεις της κυρίας Ζιμπηλιάδου. Ναι, και ουσιαστικές, έτσι. Και ουσιαστικές, θα την φιλοξενήσουμε.
Όχι, καλά έκανε. Θα τη φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες στο βιβλίο σου, γιατί είναι πολλά τα καυτά ζητήματα ιστορικά, που θέτει η αντιπολίτευση. Ιστορικά το ανέφερα αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Ζεμπιλιάδου. Ήμουν από αυτούς που μέσα από τις κινήσεις πολιτών Πολυκεντρική Ελλάδα μέχρι και σήμερα αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Να παράλληλα με την οδική Εγνατία να υπάρχει και η συνδρομική Εγνατία. Επιτέλους να μάθουμε τι σημαίνουν μεταφορές. Να αποκτήσουμε παιδεία και στο κομμάτι των μεταφορών. Τώρα, πριν πάμε στην Φλόρινα, που εκεί είχαμε συζήτηση για το προσφυγικό σταθμοδοτικό συμβούλιο, πάμε στον αντικαπνιστικό νόμο. Υπάρχει έτσι μία έρευνα που έχει γίνει από την ΓΕΣΕΒΕ στην Αθήνα. 60% κάτω ο τζίρος εξαιτίας του αντικαπνιστικού νόμου. Λέει και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαδάς, τώρα. Ναι, αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα παρουσιάζει η ηλεκτρονική εφημερίδα insider.gr. Συγκεκριμένα, απόγνωση στους κατατασσιμαντάρχες. Έως και 60% μείωση στο τζίρο από τον αντικαπνιστικό νόμο. Έτσι, τηλεφορεί το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο και αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο. Τι λένε οι επιχειρηματίες σε καφέ και εστιατόρια για τις πρώτες μέρες εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου? Για σημαντική πτώση του τζίρου στα καταστήματά τους το πρώτο Σαββατοκύριακο της πλήρους εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες καφέ και εστιατορίων. Στα προάσια της Αττικής, οι επιχειρηματίες είδαν τα έσοδά τους μειωμένα έως και 60 με 70%. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, όπως λέει στο Insider, ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Είναι και πρόεδρος και ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς. Ναι, ο κύριος Καβαθάς επισημαίνει ότι τις πρώτες μέρες εφαρμογής του νόμου, ο κόσμος προσπαθεί ακόμα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και αρκετοί ήταν εκείνοι που προτίμησαν να μην βγουν, σύμφωνα με τα πρώτα μηνύματα που έβαλε τώρα, που έχει λάβει τώρα η Ομοσπονδία. Από επιχειρηματίες, όπως λέει, η κίνηση στα καφέ και τα εστιατόρια ήταν μειωμένη την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ σε κάποιες περιοχές εκτός του κέντρου της Αθήνας η εικόνα ήταν απαγοητευτική. Αναφορικά τώρα με τους ελέγχους. Εκεί είναι και καλός ο καιρός τουλάχιστον, να βγουν έξω. Εδώ έχουμε κρύο. Όχι, εκεί δεν είχε καλό καιρό, εκεί είχε πολλές βροχές. Εντάξει. Αναφορικά τώρα με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων επανέλαβε ότι ο νόμος, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, έχει ασάφειες. Σημειώνει παράλληλα πως τα περισσότερα πρόστιμα που κόπηκαν τις πρώτες μέρες είχαν σχέση με το ποιος χώρος θεωρείται εξωτερικός και ποιος όχι. Τέλος, ο κύριος Καβαθάς τόνισε παράλληλα ότι η Ομοσπονδία θα επιδιώξει τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να υπάρξουν και οι σχετικές διευκρινήσεις. Να πούμε, Δημήτρη, εδώ ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 2 του μήνα, στη διάρκεια του φόρουμ επικαιρότητας, θα μιλήσουμε για τον αντικαπνιστικό νόμο. Είναι ένα στίχημα της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας. Είχαμε συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός στην τοπική κοινωνία, το αν θα έρθουν πρόσφυγες. Πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ και αύριο να πούμε θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με τις τοποθετήσεις του Δημάρχου Φλόρινας, του Βασίλη του Γιαννάκη, του επικεφαλή της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, του Στάθη του Κωνσταντινίδη, αλλά και τοπικών φορέων της περιοχής. Ναι, είναι πολύ σύντομο το ρεπορτάζ. Την αντίθεσή του στη φιλοξενία μεταναστών που δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά στο Δήμο Φλόρινας εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του με θέμα το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό. Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Φλόρινας τόνισε ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα και δεν χωράνε παραταξιακές διαφορές, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός της Φλόρινας είναι πολύ φιλόξενος και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Τέλος, πρόταση του Δήμου Φλόρινας θα είναι η φιλοξενία μόνον προσφυγικών οικογενειών, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλη η υπόλοιπη χώρα στην υπηρετική Ελλάδα. Στο θέμα των ιδιωτών, πρόσθεσε τέλος ότι δεν μπορούμε να παρεύουμε, αλλά θα ζητήσουμε να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιώτες, βέβαια, κυρίες και κύριοι, είναι καθαρά οι ξενοδόχοι, οι οποίοι βέβαια τρέχουν με ελαφρά την καρδία και απευθύνοντας στους εκπροσώπους του είπατε στις αμαρτωλίες του ΟΗΕ, λένε δώσε και σε μένα πάρπαρα με στις ΜΚΟ. Δεν είναι μόνο οι υπατερμοστοί, είναι και εκατοντάδες ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ είναι διαχειριστές αυτή. Ναι, είναι όμως και εκ του Υπουργείου χαμός γίνεται. Οι συμφωνίες υπογράφονται με την ύπαρτη αρμοστία του ΟΗΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Να πάμε τώρα να μείνουμε στη Φλόρινα και να πάμε στο Δήμο Πρεσπών, όπου έχουμε την ημέρα ανακύκλωσης που οργανώνεται από το Δήμο Πρεσπών, που είναι η αυριανή ημέρα, 5η 28 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η μέρα ανακύκλωση οργανώνεται από το Δήμο Πρεσπών την 5η 28 Νοεμβρίου στον περίβολο του Δημαρχείου του Δήμου στο Λαιμό Πρεσπών, σηματοδοτώντας την έναρξη δράσεων αναβάθμισης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης στα χωριά των Πρεσπών. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι νέοι κάδοι ανακύκλωσης που προμηθεύτηκε ο Δήμος Πρεσπών στα πλαίσια του έργου Green Point Mond που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg. Ταυτόχρονα θα επιδειχθεί το νέο κινητό πράσινο σημείο που προμηθεύτηκε διάδειγμα στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, το οποίο ο συντονιστής εταίρος για την ανακύκλωση του Δήμου Πρεσπών, το οποίο καλύπτει πλην των τεσσάρων βασικών ροών, δηλαδή τα ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί, και τις υπόλοιπες ροές οικιακών αποβλήτων για αξιοποίηση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Για ακόμη μια φορά, ο Παναγιώτης ο Πασχαλίδης πραγματικά
κάνει πρωτοποριακά πράγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κάποιοι και τα υπηρεσιακά στελέχη, να μην βάζουμε μόνο τον Δήμαρχο. Εντάξει, είναι και τα υπηρεσιακά στελέχη που δουλεύουν. Κάποιοι μας λένε ότι έχετε μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Παναγιώτη του Απασχολίδη. Το Πασχαλίδη έτσι ακριβώς είναι, κύριε. Έχει εσύ ιδιαίτερη κάθε δελτίο να αναφέρει. Ναι. Συμπάθεια, αλλά οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε την πολιτική εξυπνάδα που διαθέτει και έχει αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί και θα το δοθούν. Όλοι οι δήμαρχοι προσπαθούν για το καλό του Δήμου του. Αυτό να το πούμε. Πάντως λείπουν οι δήμαρχοι. Αύριο έχουμε ΚΕΔΕ και είναι όλοι εκεί. Δεν είναι κανένας. Είναι όλοι στην Αθήνα. Ναι, είναι όλοι στην Αθήνα εν ώψη των εκλογών της ΚΕΔΕ. Είναι στην ελληνική πρωτεύουσα που το χωροταξικό επί ημερών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε ότι η Αττική το 2025 θα ήταν ένας ελληνικός χώρος, μια ελληνική περιφέρεια που θα φιλοξενούσε 15 εκατομμύρια πληθυσμού. Αυτό αλήθεια. Γιατί κανένας δεν το έχει φέρει μέχρι σήμερα στην δημοσιότητα και στην επικαιρότητα να ανοίξει ένας πολύ σοβαρός διάλογος, να δείτε και να καταλάβετε γιατί βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια αυτά τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Αυτό είναι πολύ απλές οι απαντήσεις, αλλά δυστυχώς κανένας δεν παίρνει στον κόπο ή γυρίζει την πλάτη του γιατί εντέλεται από το κόμμα ή τα κόμματά του. Αμάξε, κάθε θέμα αφρομή σου δίνουν να σχολιάσει. Πάμε να κλείσουμε. Τώρα πάμε στην Τωραϊδα. Να πούμε, Δημήτρη, ότι στην τελευταία κατηγορία των τροχαίων ατυχημάτων βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στην τελευταία κατηγορία των τροχαίων ατυχημάτων κατέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έναντι των υπολείπων περιφερειακών ενωτήτων της χώρας, συσχετίζοντας μεταξύ 18 κριτηρίων το νούμερο με την κατάσταση του οδικού δικτύου και την ποιότητά του, τον αριθμό των οχημάτων, τα πληθυσμιακά δεδομένα, την πληρότητα του έψυχου δυναμικού υλικού της τροχέας. Τα προαναφερόμενα ανήκουν στον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κώστα Ζωπουνίδη, εισηγητή στην ημερίδα με θέμα τα τροχαία ατυχήματα ως κοινωνικό πρόβλημα που διοργάνωσα χθες το βράδυ στο πνευματικό. Έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Η αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης και το τμήμα τροχαίας Εορδέας, ο οποίος παρέθεσε στοιχεία από την στατιστική ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων για το 2018. Έχουμε και μια πρωτιά. Μένουμε στην Τολεμαΐδα. Αυτή τη φορά να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί τους ταξιτζίδες αλλά και γενικά το επιβατικό κοινό που κάνει χρήση ταξί. Σύστημα τηλεματικής και στα ταξί. Εξυγχρονίζουν τα ταξί στην Τολεμαϊδα με την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, αντικαθιστώντας το κλασικό και μάλλον απαρχαιωμένο τρόπο των ασυρμάτων με ίντερνετ και μικρούς υπολογιστές, τα τάμπλετ. Και απότερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Όπως εξηγεί ο γραμματέας της Ένωσης Στρατιοταξί Τολεμαϊδας Χρήστος Ευθελής, η κλίση του πελάτη για τον οποίο δεν αλλάζει τίποτε και δεν επιβαρύνεται οικονομικά θα προωθείται μέσω του νέου συστήματος και αυτό θα εξυπηρετήσει και τον οδηγό αλλά και το επιβατικό κοινό. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ το έχουμε αλλιεύσει από το κρατικό ραδιόφωνο. Τώρα, να έρθουμε του Δήμου Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα να πάμε στην κοινότητα Βατερού που έχουμε μια ανακοίνωση από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Κοζάνης που κάνει λόγο ότι ένα εξάχρονο κυνηγητικό σκυλί δέχτηκε θανατηφόρα επίθεση από αγέλη τριών τουλάχιστον λύκων. Άρα έχουμε ακόμα λύκους εκεί, ναι, εκεί την περιοχή, μάλλον αυξάνονται όλο ένα και περισσότεροι. Μάλιστα. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στην περιοχή Βατερού και κατά την διεξαγωγή λαγοκυνηγιού, το εξάχρονο σκυλί ιδιοκτησία μέλους του κυνηγητικού σύλλογου Κοζάνης δέχτηκε θανατηφόρα επίθεση από αγέλη τριών τουλάχιστον λύκων. Το συμβάν έγινε σε μικρή απόσταση από τον κυνηγό και ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την έβρεση του πτώματος ήταν μόλις 5 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι και οι λύκοι έχουν οικειοποιηθεί τους ανθρώπους, πλησιάζουν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, βλέπε κοινότητες και δεν ξέρουμε βέβαια αν αύριο μεθαύριο βρεθούμε δυστυχώς με αρνητικές εξελίξεις. Και το χειρότερο είναι ότι μια τέτοια εικόνα, τραγική εικόνα, να είσαι κυνήγι τώρα να ρωμάει ο λύκος του σκυλί σου, το οποίο έχει τόσα χρόνια. Και μια πολύ άσχημη εικόνα για τον ίδιο τον πολίτη. Τι να και ας έρθουμε τώρα σε μια είδηση πιο ευχάριστη, πιο ανάλαφρη, που αφορά τον κινηματογράφο και πιο συγκεκριμένα ποιο είναι το πρόγραμμα του κινηματογράφου Ολύμπιον από αύριο 5η 28 του μήνα μέχρι και την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Καταρχάς, στην αίθουσα 1 έχουμε την ταινία Ψυχρά και Ανάποδα 2 και Frozen 2. Έχουμε μία προβολή στις 5:30 στα ελληνικά το απόγευμα. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε μία προβολή στις 11:30 το πρωί. Τώρα, η ελληνική ταινία του Αλέξη Καρδάρα, ένα ύμνος στον έρωτα και στον κόσμο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού Φαντασία, θα προβληθεί στην αίθουσα 1 βέβαια στις 7:45 και στις 10, όπου θα είναι δύο συγκεκριμένες προβολές. Τώρα να πάμε στην αίθουσα 2, όπου συνεχίζεται μέχρι και έως και την Κυριακή 1/12 η ταινία Χωρίς Οικογένεια. Έχουμε μία προβολή στις 5:30 στα ελληνικά. Επίσης έχουμε την ταινία Last Christmas, που εδώ έχουμε μία προβολή στην αίθουσα 2 στις 7:45 και η ταινία αυτή τιμήθηκε με το χρυσό φήνημα στο Φεστιβάλ Κανών. Και τέλος έχουμε την ταινία Παράσιτα, που εδώ έχουμε μία προβολή στις 10 το βράδυ. Ας τώρα, Θεόφιλε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές του Οικονομικού Μιλητηρίου Δυτικής Μακεδονίας.
Μιλώντας στο Western Union πρόεδρος, ο Μανώλης Καρακάς αναφέρθηκε στην εκλογική διαδικασία και στους συνδυασμούς που διεκδικούν την ψήφο των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου.